Hey, γεια σα, φίλε και φίλοι. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιο είμαι, ο Σαρούκλα. Ελπίζω να σα αρέσει το χριστουγεννιάτικο outfit μου. παίζει όταν ανέβει το βίντεο αυτό να μην είναι καν Χριστούγεννα ούτε καν Πρωτοχρονιά. Αλλά η προσπάθεια μετράει. Am right? Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τρεις τρόπους συν ένα bonus tip για το πώς να αυξήσεις τη θετήτες στο στερόνι σου με 100% φυσικό τρόπο. Οκ, okay. εάν είσαι ενθουσιασμένος, κουμπώνεις αυτό το like, πες μου τι άλλο θες να δεις κάτω στα σχόλια και πες μου αν έκανες κάποια υπόσχεση στον εαυτό σου ή έβαλες κάποιο στόχο για το νέο έτος, να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Οπότε, <coughs> θα σου πω τρία tip και στο τέλος του βίντεο θα σου πω και αν Uh, αν η μαλακία ρίχνει το μεταβολισμό. Εντάξει, άντρε είμαστε, άντρα προ άντρα. Ξέρω ότι έχει αυτήν την ερώτηση, με έχουν ρωτήσει χίλιε φορέ. Οπότε θα ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το βίντεο, στο τέλο αυτού του βίντεο. Οπότε θα σου πω τρει τρόπου να την αυξήσει με φυσικό τρόπο και μετά θα συζητήσουμε πώ ο αυνανισμό αυξομειώνει, τεστερώνει και πώ ακριβώ να το παίξει αυτό το παιχνίδι το πουλήσω για, 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 για ιδανικά επίπεδα της θερονής. Οπότε, ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο είναι η ε, υγιεινή ζωή. Οκ. Okay. Μίλησαμε για φυσικούς τρόπους, οπότε, εάν εξαιρέσουμε χάπια ενέσεις στον κόλο, ε, Δυστυχώ αυτό που μας μένει είναι η υγιεινή ζωή. Εντάξει, συγγνώμη πως το χαλάω, συγγνώμη πως ξενερώνω, αλλά by far το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου και στην τεστορώνη σου είναι απλά να έχεις μια υγιεινή ζωή. Τι σημαίνει, λιγότερα επεξεργασμένα, λιγότερο junk food, Λιγότερο τσιγάρο ή κόψιμο τσιγάρου, εντάξει. Μην λέμε τα αυτονόητα τώρα. Εάν κάνει νηστεία, η διαλυματική αυξάνει τα επίπεδα του ιστορίνη και τη αυξητική ω ένα σημείο, εντάξει. Οπότε νηστεία 16 ώρε, 18 ώρε και μία μέρα και δύο μέρε και hardcore κλπ. Ε, θα σε βοηθήσει. Και αλκοόλ, παιδιά, το ποτό. Πράγμα με το ποτό. Δεν μπορεί να έχει ιδανικά επίπεδα τη τωρινή εάν πίνει 10 ποτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εντάξει. Ξέρω ότι ε, νιώθουμε full γαμάτα και full άντρε όταν κατεβάζουμε τι μπύρε τη μία μετά την άλλη. Αλλά ειδικά η μπύρα είναι, είναι, είναι αυτό που θα σου δώσει τον πυροκύλι. Τον πυροκύλι το λέμε πυροκύλι γιατί είναι συγκεκριμένη η κοιλιά που σου δίνει τον πυροκύλι. Γιατί έχει να κάνει με τα ιστρογόνα που μπαίνουν στο, στον οργανισμό και την αύξηση αυτών. Εντάξει, οπότε σου ρίχνει τεστρόνι, ανεβαίνει το αστρογόνο και ε, μετά έχει τον πυροκύλι και έχει και τα ε, beach tits που λέμε. Εντάξει, <χεδιά> <Οι> είναι <χεδιά> συγκεκριμένο το σώμα ενό ανθρώπου που πίνει πολύ, πολύ λίγη μυϊκή μάζα, πολύ λίπος, θηλυπρεπή στοιχεία, λίπο εδώ πέρα, ε, τσιριχτή φωνή κλπ. κλπ. Εντάξει, αν θε να πίνει κανένα πρόβλημα, να ξέρει ότι καταστρέφει τεστρόνι, καταστρέφει τι ορμόνε, καταστρέφει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι. Ε, προπόνηση με αντιστάσεις. Εάν δεν γυμνάζεσαι με αντιστάσει, δεν κάνει έστω μερικά push-ups, μερικά καθίσματα, μερικά pull-ups και ε, κλπ. Τι κάνει με τη ζωή σου, γιατί το κάνει αυτό. Μπε στο γυμναστήριο, ξεκίνα να χτυπιέσαι, να κάνει κάποια βάρη, έστω ε, στο σπίτι, έστω ε, έξω στο πάρκο, να κάνει κάτι. Εντάξει, αυτό κάτι θα σου δώσει μια αλφα μυϊκότητα και θα σου ανεβάσει αισθητά τη στερόνη, εντάξει. Έχουν γίνει έρευνε, μελέτε, μόνο και μόνο το κάθισμα ανεβάζει τη στερόνη από μόνο του, εντάξει. Οπότε, προπόνηση με αντιστάσεις. Εάν τώρα κάνεις προπόνηση με αντιστάσεις και χαίρεσαι ότι κάνεις κάτι καλό, σου έχω κακά μαντάτα. Πρέπει να κάνει σωστή προπόνηση με αντιστάσει. Οπότε, όταν πα στο γυμναστήριο, δώσε πόνο. Προσπάθησε πιο σκληρά. Μην μπαίνει να μιλήσει σε εκείνη την κοπέλα ή στο φίλο σου ή να τραβήξει φωτογραφίε. Οκ, okay, ωραία όλα αυτά. Αλλά πρέπει να κάνει σοβαρή δουλειά. Εντάξει, όχι σαυροπροπονήσει. Ναι, μεν, μόνο και μόνο αν πα στο γυμναστήριο και κάνει μια σαυροπροπονήση, θα ανεβάζει λίγο τη στερόνη σου. Αλλά πρέπει να είναι ποιοτική, δυνατή προπόνηση. Εντάξει, ανέβει τη στερόνη. Τώρα, το επόμενο είναι ε, πρέπει να χάσει μερικά κιλά. Εντάξει. Δεν μπορεί να είσαι χοντρό και να έχει ιδανικά επίπεδα τη τρώνη. Συγγνώμη. Πρέπει το ποστό λίπο να είναι κάπου 8 με 15%. Αυτό σημαίνει να έχει έστω, κάποιους, να έχεις έστω μια επίπεδα κιλιά. Έστω λίγο κιλιά και λίγο να φαίνονται λίγο. Δεν σου λέω τώρα αν είναι τρισδιάστατη και να, να, να... σε βλέπουν τώρα οι άλλοι και να, να, κάνουν έτσι ας πούμε και να... και να παθαίνουν σοκ. Σου λέω ρε παιδί μου, να, να, να έχει μια επίπεδη κοιλιά. Τι ζητάω κι εγώ έρμο. Τώρα, πάμε στο τελευταίο ε, κομμάτι αυτή τη συζήτηση που είναι ουσιαστικά αν ο αυνανισμό. Ε, μειώνει τα επίπεδα του στερεώνης. Εντάξει, η απάντηση σε αυτό είναι και ναι και όχι με τον εξή τρόπο. Ουσιαστικά, ναι μεν όταν αυνανίζεσαι πέφτουν τα επίπεδα τη στερεώνης και όταν δεν αυνανίζεσαι ανεβαίνουν τα επίπεδα στερώνης, αλλά μετά από λίγο καιρό επιστρέφουν πίσω στο φυσιολογικό. Εντάξει. Και αυτό έχει να κάνει με την ομοιόσταση. Οπότε το σώμα σου πολύ εύκολα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, αν ξαφνικά δεν το παίζει και αρχίζει και το παίζει στα τρελό, οκ, okay, για τρει μέρε θα έχει χαμηλή, λίγο χαμηλότερη τέσσερα, το 5% α πούμε 10, και μετά από τρει-τέσσερι μέρε θα ξανέβει στο φυσιολογικό, όσο και αν το παίζει. Εάν τώρα απ' την άλλη Σταματήσει να τον παίζει, ενώ τον παίζει σαν τρελό, α πούμε. θα, ανέβουν λίγο τα, επίπεδα τη τερόνη. Μετά από τρει-τέσσερι μέρε θα επιστρέψεις στο φυσιολογικό, μετά από μια εβδομάδα. Ομοιόσταση. Τώρα, εάν σταματήσει να τον παίζει, ναι, θα είσαι πιο καυλωμένο. Θα, θα έχει περισσότερε καύλε. θα σκέφτεσαι περισσότερο το σίγμα εξ και μπορεί να είσαι πιο παραγωγικό, να έχει περισσότερη ενέργεια. Εντάξει, αυτό έρχεται κυρίω από τι καύλε. Δεν έχει να κάνει. Και οι καύλε και τα επίπεδα τη τερόνη δεν είναι το ίδιο και το αυτό. Ε, μπορείς να πάρεις ένα καυλό ας πούμε, αλλά τα επίπεδα της να μείνουν ίδια, εντάξει. Οπότε, ναι, μεν το να ίσως φέρνει τ' άλλο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ένα και το αυτό. Μόνο και μόνο επειδή έχεις καύλες περισσότερες, δεν σημαίνει ότι έχεις παραπάνω τέστο, εντάξει. Ξεκαθαρίσουμε, μια και καλή. Οπότε, όχι, δεν αυξάνει ούτε μειώνει τα επίπεδα της Όσο για να το παίζει ή δεν το παίζει. Ναι, θα, θα επηρεάσουν την παραγωγικότητά σου, την όρεξη για δουλειά, την όρεξη να πα να μιλήσει μια κοπέλα κλπ. Αλλά όχι τα μπέτα στο ρόν, εντάξει. Οπότε αυτό το βίντεο. <laughs> ελπίζω να το απολαύσει. Αν το απολαύσει, παίζουν τι άλλο φορέ να δει κάτω στα σχόλια. Όσο είναι υποφερά, προσέχετε και να γυρνάξε το.